Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε πρέσβη, ας ξεκινήσουμε λίγο σας παρακαλώ πολύ σήμερα και θα έρθουμε στα κάθε μας από τη μεγάλη εικόνα που έχει ως επίκεντρο το πεδίο του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά που από ό,τι φαίνεται οι μεγάλοι παίκτες ισχύως κινούνται ο καθένας σε ένα εντελώς διαφορετικό τόνο. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Όπως δεν συνειδητοποιούν οι επιβάτες ενός οχήματος την ταχύτητα με την οποία τρέχει. Μόνο αυτός που είναι έξω στον δρόμο, πεζός, καταλαβαίνει με ποια ταχύτητα και ποια δύναμη έχει. Και επειδή εμείς είμαστε κομμάτι των αλλαγών που επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν τις έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει. Που σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία εγκαινιάζει ένα καθεστώς τύπου Κορέας στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή οδεύουμε μέσα από την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων σε μια διανομή της Ουκρανίας. Μακάρι οι κατέχοντες, όπως συνέβη με τη γραμμή ανακοχής στην Κορεατική Χερσόνησο. Υπενθυμίζω για τους ακροατές ότι δεν υπεγράφει καμία συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Σωστό. Σταματούν εκεί όπου ευρίσκονται οι στρατοί. Και αυτό το πράγμα έγινε το 1954. Συμπληρώνουμε 70 χρόνια σε λίγο από τότε. Λοιπόν, άρα πηγαίνουμε πλησίστη σε μια τέτοια κατάσταση όπου η Ευρώπη μένει με το όπλο παραπόδα, με το χέρι στη σκανδάλη, και αυτό βάζει τέλος στα όνειρα της ευρωπαϊκής αυτονομίας. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι η Ευρώπη βρισκόμενη σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία παγώνει και η οποία ανά πάσα στιγμή θα παγώσει κάποια στιγμή, όχι μόνο λόγω χειμώνα, αλλά θα παγώσει και λόγω προσωρινής εξάντλησης των αντιπάλων. Δεν αποκλείται όμως να αναζωπηρωθεί ανά πάσα στιγμή. Όλη η φιλολογία περί ευρωπαϊκής αυτονομίας, Ευρώπης τρίτου πόλου κτλ. Βγαίνει έξω από το παράθυρο, εξατμίζεται. Η Ευρώπη είναι η προτεχωρημένη γραμμή της αντιπαράθεσης ΗΠΑ Ρωσίας και έχει όλους τους περιορισμούς της προτεχωρημένης γραμμής. Άρα με έναν τρόπο έτσι ερμηνεύεται και τις φωνές στο εσωτερικό των ΗΠΑ ή και εξωτερικό, να πάμε σε μια τύπου εκεχηρίας, πήραν αυτό που θέλαν, να το πω έτσι σχηματικά, και τώρα σου λέει ας σταματήσουν και λίγο τα πράγματα. Η εκεχηρία ούτως ή άλλως θα έρθει κάποια στιγμή και από την φύση των επιχειρήσεων αλλά και από την εξάντληση. Καταστρέφονται πυρομαχικά και οπλικά συστήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που μπορούν να αναπληρωθούν. Συνεπώς κάποια στιγμή θα υπάρξει και η κίνηση των Ρώσων να μην μετατρέψουν την πόλη της Χερσόνα σε ένα είδος νέο Στάλινγκραντ, διότι δεν υπήρχαν πρώτα απ' όλα οι ιδεολογικές προϋποθέσεις αλλά και στρατηγικές απαιτήσεις. Πήγαν από την ανατολική μεριά του Δνίπερου σε μια λογική ότι εδώ πέρα μπορεί να είναι ένα βιώσιμο όριο ανακοχής στον νότο. Στον βορρά τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Οι Ρώσοι έχουν λογαριασμούς ακόμη να επιλύσουν, προσπαθούν να καταλάβουν το σύνολο του Ντονμπάς. Άρα η ανακοχή για τις δύο πλευρές, για διαφορετικούς λόγους, στις ΗΠΑ η ανακοχή είναι προφανές ότι δεν μπορούν να στηρίζουν επάπειρον και με όσο whatever it takes που λένε την Ουκρανία. Όσο απαιτεί η πολεμική κατάσταση στην Ουκρανία να εκταμιεύουν οι ΗΠΑ, διότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και σοβαρό στην εσωτερική του συνοχή. Δεν γίνεται, οι τιμές, ο πληθωρισμός ανεβαίνει στις ΗΠΑ, η ενέργεια ακριβένει, δεν μπορούν να παράξουν την ενέργεια που απαιτείται. Αυτή τη στιγμή βγάλαμε εκτός το ρωσικό, τη ρωσική ενέργεια, και δεν μπορούν να εφοδιάσουν τη Δύση οι ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Συνεπώς η ώρα της εκεχηρίας πλησιάζει. Και πάντως χαμένους δεν τους λες. Η εκεχηρία είναι εκεχηρία. Προφανώς.
στην Κορέα. Ο ένας κοιτάει τον άλλο μέσα από τη διόπτερα του όπλου του. Α, πάντως χαμένους δεν τους λες τους Αμερικανούς όταν έχουν καταφέρει με μία κίνηση να αποσπάσουν την Ευρώπη από δεν τη σχέση της με τη Ρωσία. Δεν είναι ένας Αμερικανός στην Ουκρανία. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, κύριε Πρέσβη, είπατε ότι η Ευρώπη γίνεται το προκεχωρημένο σημείο. Άρα τα πιο προκεχωρημένα σημεία είναι χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, και πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι προκεχωρημένο, η Τουρκία να είναι και από εδώ και από εκεί? Η Τουρκία για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει την διάσταση της κύκλωσης της Ρωσίας μέσα από την Ασία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ευελπιστούν ότι κρατώντας την Τουρκία με το μέρος τους, έχουν ένα ενδυνάμει αγκάθι στα πλευρά των Ρώσων στην περιοχή του Καυκάσου και στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, όπου θεωρούν ότι μέσω Τουρκίας μπορούν να επηρεάσουν τους μουσουλμανικούς και σε μερικά σημεία τουρκόφωνους πληθυσμούς. Αυτή είναι η στρατηγική αξία για τους, της Τουρκίας για τους Αμερικανούς. Έτσι το θεωρούν οι Αμερικανοί. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι ακριβές, αλλά έτσι θέλουν να ελπίζει η Αμερικανική γραφειοκρατία. Διότι επί χρόνια αυτό το παραμύθι, μάλλον αυτή την θεωρία, καλλιεργούσαν για αυτούς και αλλήλους. Συνεπώς δεν θα παραιτηθούν τώρα επειδή η Τουρκία είναι κακοανατεθραμένος σύμμαχος, δεν συμπεριφέρεται όπως θα ήθελαν να συμπεριφέρεται κτλ. Είναι μια σχέση συγκρουσιακή. Την βγάλαν από τα F-35, δεν τις δίνουν τα F-16, τις δίνουν όμως την άδεια να χτυπήσει τους συμμάχους τους Κούρδους στην Βόρεια Συρία. Θα πάει λοιπόν όπως με ένα ατίθασο έφηβο, όπου το μαστίγιο και το καρότο εναλλάσσεται σε μια προσπάθεια Ηνωμένες Πολιτείες να κρατήσουν την Τουρκία μακριά από τη Ρωσία. Αυτός είναι ο αντικειμενικός τους στόχος. Και στο πλαίσιο αυτού του στόχου υπάγονται και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Αυτό όμως το κακομαθημένο παιδί, όπως σχηματικά το λέτε, είναι το μη δεδομένο. Και γι' αυτό μπορεί να σφάξεις και το Μόσχο το σιτευτό κατά την Ευαγγελική. Προφανή είναι αυτά. Βεβαίως η Ελλάδα έσπευσε να αρχιοθετήσει εαυτήν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και όταν λέμε να το αρχιοθετήσει, το χρησιμοποιώ με την ορολογία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν αρχιοθετήσεις κάτι, θα το ανοίξει μάλλον η Διεύθυνση Ιστορικού Αρχείου μετά από κάποιες δεκαετίες. Μας κάνει πάρα πολύ κακό αυτή η άνευ όρων και άνευ σκέψης, τοποθέτησή μας στην αγκαλιά, στη διάθεση των συμμάχων μας. Ό,τι μας πούν οι συμμαχοί μας. Αν μας πούν να μην έχουμε σχέσεις με τη Σερβία, μα θα κόψουμε τις σχέσεις με τη Σερβία. Αν μας πούν να στείλουμε διπλωματικές διάνοιες τύπου Πάτσι στο Κόσοβο, μα στείλαμε τον κύριο Πάτσι στο Κόσοβο. Αν μας πούν να μην μιλάμε με τη Λιβύη, δεν θα μιλάμε με τη Λιβύη. Πάνω λοιπόν σε αυτό το, αν μας πούν να μείνουμε μακριά από τη Λιβύη, δεν θα κάνουμε τα απαραίτητα για να μπαίνουμε μέσα στις διασκέψεις. Και πάνω στις απαιτήσεις των συμμάχων, συμμορφούμενοι με τις απαιτήσεις των συμμάχων, κάνουμε. Σας χάσαμε, κύριε Πρέσβη. Επανάλαβατε το, γιατί χάθηκε επαφή εδώ. Και πάνω λέτε στα θέλω των συμμάχων κάνουμε. Κάνουμε ανοησίες με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Πράγματα που δεν είναι κατανοητά, νοητά. Πηγαίνουμε στη Λιβύη ως Υπουργοί Εξωτερικών, μας υποδέχεται η ομόλογός μας και πηγαίνουμε στη Λιβύη για να δούμε κάποιον πρόεδρο του προσωρινού συμβουλίου, στον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε τα παράπονά μας, τις αιτιάσεις μας, τις προτάσεις μας, ενδεχομένως για την συμπόρευση του προσωρινού συμβουλίου της Τρίπολης με την Τουρκία. Τι θα μας εμπόδιζε να τα λέγαμε μπροστά στις κάμερες και στην Υπουργό Εξωτερικών? Άρα δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι απέφυγε την παγίδα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών? Νομίζω ότι εδώ πέρα πρόκειται για ακισμούς στάρ του σινεμά, η οποία δεν βλέπει το κόκκινο χαλί ή δεν είναι της αρεσκίας της η Επιτροπή Υποδοχής και δεν βγαίνει από το αυτοκίνητό της. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Γιατί?
Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε με κανέναν στη Λιβύη. Και δεν μιλάμε με κανέναν διότι έχουμε δραματικό έλλειμμα συσχετισμού δύναμης ισχύως επί του πεδίου. Η Τουρκία είναι πανταχού παρούσα, οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Και πολιτιστικά ακόμα εκμεταλλευόμενοι τουρκογενείς στη Μισράτα και διάφορες άλλες περιοχές. Η Λιβύη ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει βαρύτατα και οικονομικά και πολιτιστικά και διπλωματικά στην Κυριναϊκή, στην περιοχή δηλαδή με την οποία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, περιοχή στην οποία η γεωπολιτική και η γεωοικονομία μας βάζουν στο ίδιο κεφάλαιο. Να υπενθυμίσω στους ακροατές σας την πρόταση του Προέδρου της Λιβυκής Εταιρείας Πετρελαίου για αγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδεχομένως από τη Λιβύη στην Κρήτη. Γιατί την έκανε αυτός? Γιατί αυτό το επιτάσσει η γεωγραφία. Εμείς με όλους αυτούς δεν μιλάμε. Και όταν μιλάμε λέμε πράγματα τα οποία δεν τα τηρούμε. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν είχε φέρει εδώ το Χαφτάρ, υποσχέθηκε πράγματα, τίποτα από αυτά δεν τήρησε. Με τον Σάλεχ το ίδιο. Αυτή την ανακολουθία έργων και λόγων, μάλλον λόγων και έργων, που δεν κάνουμε, την βλέπουν οι πάντες. Πρωτίστως οι Αιγύπτιοι. Θα έρθω σε αυτό. Μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή το είπατε εσείς. Έχουμε στρατιωτικές ενέργειες και είναι εισβολή ουσιαστικά. Τι πάνε να πει, επειδή βομβαρδίζουν από τον αέρα? Η εισβολή είναι και στο Ιράκ και στη Συρία από την Τουρκία. Βλέπετε μια... Έχει μπλεχτεί η γραμμή. Είδα την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας που πολύ σωστά συλληπίθηκε τις οικογένειες των θυμάτων στην Κωνσταντινούπολη από την έκρηξη αυτής βόμβας, η οποία ενδεχομένως ήταν προβοκάτσια. Δεν την είδα όμως τώρα να λέει για τους αμάχους που σκοτώθηκαν στο Κομπάνι. Γι' αυτό είμαστε θλιβερά. Συγγνώμη, εδώ εμείς. Κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε. Εμείς και ορθώς καταδικάσαμε την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα. Και ορθώς. Δεν παίζεις με ισορροπίες πυρηνικού τρόμου. Δεν θα έπρεπε. Αν μας πούν να καταδικάσουμε και τη δραστηριότητα των πιγκουίνων στην Ανταρκτική, θα το κάνουμε. Αρκεί να μας το πούν οι σωστοί άνθρωποι. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Μάλιστα. Άρα εμείς. Μια ερηματική διακοίνωση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών θα καταδικάσει τους πιγκουίνους, να είστε σίγουροι. Αυτό το πράγμα. Εδώ δεν θα έπρεπε να καταδικάσουμε λοιπόν την εισβολή σε Συρία και Ιράκ. Αυτοτέλεια. Ναι, ακούστε, δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτοτελώς να καταδικάσουμε το τι συμβαίνει σε Συρία και Ιράκ αυτή τη στιγμή? Εδώ βλέπω ότι και στα mainstream μέσα μιλάμε για ειδικές επιχειρήσεις Τουρκίας. Θέλω να σας θυμίσω, εσείς το ξέρετε κύριε Ιφαντή, για τους ακροατές το λέω, ότι έτσι βάφτισε η Τουρκία και την εισβολή στην Κύπρο, ειδική επιχείρηση. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα τι δεν καταλαβαίνουμε, ότι είμαστε οι επόμενοι? Το λένε οι Τούρκοι, δεν θέλουμε να το ακούμε και ακυζόμαστε ότι εμείς είμαστε ισχυροί και δεν θα τολμήσουν, και επειδή έχουμε ένα κορδόνι από αμερικανικές βάσεις δεν θα τολμήσουν να τις πλήξουν. Έπληξαν τους Κούρδους στο κοινό στρατόπεδο με τους Αμερικανούς, φρόντισαν τα τουρκικά μη επανδρομένα να πλήξουν τη μεριά του στρατοπέδου όπου ζούσαν οι Κούρδοι, διότι μην φανταστείτε ότι Κούρδοι και Αμερικανοί συγχρονίζονται, άλλου είδους εγκαταστάσεις ημέν και συσίτιο ημέν, άλλο είδε. Λοιπόν, έπληξαν την πλευρά του που στρατονίζονταν οι Κούρδοι. Θέλω να πω ότι εμείς για λόγους εθνικού συμφέροντος θα έπρεπε να έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, πρωτίστως στο ΝΑΤΟ, που χρησιμοποιεί εξοπλισμό νατοϊκό η Τουρκία. Ούρμπι ετ όρμπι θα έπρεπε να είχαμε ρέψει τα κεραμίδια για αυτό που συμβαίνει στην Συρία και αυτό που θα συμβεί στο Ιράκ, και να προλάβουμε, να επιχειρήσουμε να προλάβουμε ή εν πάση περιπτώσει να καταγγείλουμε εκ των προτέρων την επικείμενη στρατιωτική χεσαία εισβολή. Εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων με τάγκ κτλ. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε. Και αυτό το βλέπουν οι πάντες τρίτοι. Βλέπουν δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει μια αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα να μην στηρίζονται στην Ελλάδα. Στηρίζονται οι Αιγύπτιοι, προσανατολίζονται σιγά σιγά, όπως και οι Εμιρατινοί,
στην Τουρκία. Το πιστεύετε διότι αυτό? Η Τουρκία, they mean business. Ό,τι λένε το κάνουν. Ό,τι δέσμευση έχουν την κάνουν. Να υπενθυμίσω ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τον καφέ τους στη Σμύρνη ή δεν ξέρω και εγώ πού αλλού μέσα στην Τουρκία, πήγαν, πολέμησαν και έπεσαν στην Λιβύη για αυτό που πίστευαν εθνικό συμφέρον της χώρας τους. Όχι να στείλουμε και δικούς μας ένστολους να κακοπάθουν σε χώρα, σε περιοχή όπου έχουμε ζωτικό συμφέρον από την Κυριναϊκή. Αν εγκατασταθούν βάσεις Μπαϊρακτάρ στην Κυριναϊκή, όλα τα αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας, η τελευταία μας γραμμή από την Ανδραβίδα μέχρι το Καστέλι της Κρήτης, θα είναι ευάλωτα. Και για να μην πάνε οι Τούρκοι εκεί, πρέπει να πάμε εμείς με κάποιον τρόπο, επιχειρηματικό, οικονομικό και στρατιωτικό. Μισό λεπτό. Αυτό επιτάσσει το εθνικό σύστημα. Μισό λεπτό. Θα σας κουράσω λίγο σήμερα. Κοιτάξτε, εσείς λέτε ότι οι Αιγύπτιοι μπορεί να τα βρουν με την Τουρκία. Χθες υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης με την Αίγυπτο για ζητήματα έρευνας και διάσωσης και μάλιστα σε αυτό το μνημόνιο έχουμε καθορισμό ορίων έρευνας και διάσωσης, το περίφημο ΣΑΡ, και ταύτιση των δύο FIR Αθηνών και Καΐρου. Κάτι που αμφισβητούσε η Τουρκία. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, μισό λεπτό για να μ' ακούσετε, δεν συμφωνείτε με το αφήγημα που υπάρχει από χθες? Μπλοκάραμε το τουρκολιβικό με αυτόν τον τρόπο? Είμαι πολύ παλιός λαγός μέσα στο δάσος για να εντυπωσιαστώ από αυτού του είδους τα καθρεφτάκια. Η συμφωνία αυτή που υπογράψαμε δεν είναι αυτή που χρειαζόμαστε. Αυτή που χρειαζόμαστε ήταν η συμφωνία για να επεκταθεί η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανατολικότερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ότι υπογράψαμε αυτό που υπογράψαμε είναι σαν τα δύο γκολ που σημείωσε το Ιράν έναντι της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν και ωραία γκολ αν τα είδατε, αλλά έφαγε έξι. Μισό λεπτό, κύριε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μισό λεπτό, κύριε Ιφαντή, δώστε μου λίγο χρόνο, για πέντε λεπτά ακριβώς. Θέλω να πάω σε έναν από τους κορυφαίους οριοθέτες ΑΟΣ στη Μεσόγειο, Κύπριο, που όμως είναι αναγνωρισμένος, τον κύριο Χρήστο Ζήνωνος. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ λίγο, παρακαλώ, κύριε Ιφαντή. Παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον. Κύριε Ζήνωνος, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούω πολύ ελαφριά, αλλά δεν ξέρω εσείς θα μ' ακούτε. Λίγο πιο... τα τελευταία λόγια του κύριου Ιφαντή. Ναι. Και με την ευκαιρία αυτή τον χαιρετίζω και θα ήθελα να διαβάσω τις ευχαριστίες μου σαν Κύπριος, γιατί πάντοτε θυμάται την Κύπρο και παίρνει πολύ καλές στρατηγικές θέσεις και τον ευχαριστώ. Σας ακούμε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Έχουμε ένα νέο ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο που αφορά στο FIR και το SAR. Καλά είναι, γιατί η Τουρκία τα αμφισβητεί και αυτά. Αλλά μπορείς από αυτό το σημείο να πεις ότι μπλοκάρεις και ακυρώνεις το τουρκολιβικό μνημόνιο στο πεδίο με αυτόν τον τρόπο? Εδώ μιλάμε για υποχρεώσεις. Τα άλλα είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Σας θυμίζω στους ακροατές, το λέω όχι σε εσάς κύριε Ζήνωνος, τι είχατε πει εσείς την Παρασκευή. Καλά είναι αυτά, μάλιστα, αλλά δεν απαντάνε στο θέμα της ΑΟΣ αυτά. Μάλιστα. Γιατί, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Είναι η ΑΟΣ, η οποία πηγάζει μέσα από το Σύμβαση Δυτικής της Θάλασσας του 1982, που ρυθμίζει και τη χωρική θάλασσα κλπ. Και αρμόδιος οργανισμός είναι μια ειδική επιτροπή ωκεανών και δικαίου της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Και η περισσότερη έρευνας και διάσωση είναι αποτέλεσμα του FIR, δηλαδή των περιοχών αρμοδιότητας κλήσεων κάποιων χωρών, όπως προβάλλονται αυτές ο χώρος του FIR στην θάλασσα και δημιουργεί εκεί κάποιες υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις αυτές βγαίνουν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το IMO, το International Maritime Organization. Mm-hmm. Και λέει ότι, παιδιά, επειδή είναι στις θάλασσες, δεν είναι εύκολο να τις οριοθετήσουμε και να δώσουμε αρμοδιότητες και προταξική έννοια μας είναι η ασφάλεια των ναυτιλιωμένων, εφόσον τα FIR από το 1946 τα ρύθμισε η Σύμβαση του Σικάγου και μετά αναφορισμένα το 52 κλπ. Κλπ. Έχει μια τάξη σε ό,τι αφορά τον αέρα. Εφόσον είναι διερημένο στον αέρα αυτές οι περιοχές ευθύνης φύσεων, που ρυθμίζει, είπαμε, το ICAO, ο Ρυθμής Αεροναστικής Οργανισμός Αεροπλοίας, προβάλλοντας ως τη θάλασσα,
εκεί θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες και διάσωση, εκεί θα σώσουμε τους δαχτυλωμένους. Γι' αυτό θα πρέπει οι χώρες που έχουν αυτή την περιοχή ευθύνης τους να οργανώσουν κέντρα έρευνας και διάσωση, να εξοπλιστούν, να εκπαιδευτούν κλπ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ξεκαθαρίζει. Σε ό,τι αφορά αυτό που έκανε η Ελλάδα με την Αιγύπτο, εγώ θα υποθέσω, διότι δεν έχω στοιχεία, θα κάνω δύο υποθέσεις. Μια κακή υπόθεση και μια κανονική υπόθεση. Η πρώτη και κακή υπόθεση είναι, εάν συνδέσουμε τις ενδυνάμεις από τις διεθνείς οικονομικές ζώνες Ελλάδος και Αιγύπτου, ή ακόμα και εκείνο, μίλησε λίγο για ποδόσφαιρο και έτσι θα πεις, εγώ το ονομάζω αυτογκολ, εκείνο που έγινε το σύμφωνο μεταξύ το ελληνοαιγυπτιακό, εκείνη η μερική οριοθέτηση, εάν παρασυρθούμε σε εκείνη την οριοθέτηση και την ενδυνάμει τουλάχιστον και αναπροσαρμόσουμε τα FIR σε αυτή την περιοχή, είναι το μεγάλο λάθος. Γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση. Να σας αναφέρω ότι η Κύπρος έχει ένα τεράστιο FIR, το οποίο ενεργήθηκε χαχτές. Για το οποίο δεν ξέρουμε. Για να καταλήξω, δεν θα σου πω ότι. Κύριε Ζήνωνος, για το οποίο δεν ξέρουμε αν ακουμπάει στο τριεθνές τον FIR. Αφήστε όμως αυτό, επειδή δεν μπορώ να έχω και τον πρέσβη να περιμένει. Θέλω να σας... Να πάω στο καλό σενάριο. Επειδή κάποιες χώρες, είτε διότι είχαν αδυναμίες να οργανώσουν αυτά τα κέντρα έρευνας, όπως και η Κύπρος το έκανε μόλις πριν 15-20 χρόνια, κατάφερε να κάνει δικό της κέντρο, το Ζήνο, στη Λάρνακα, διαφορετικά το υποστήριζαν οι αγγλικές βάσεις. Σε αυτό το τεράστιο FIR, προβαλλόμενο στη θάλασσα, οι βάσεις ανταποκρίνονται στις έρευνες. Επειδή όμως σε αυτές τις χώρες η Τουρκία αποβλέπει σε στρατηγικά ωφέλη και στρατηγικούς ταχυδισμούς, συνεχίζει και λέει, ξέρεις, το Αιγαίο, η Φαλοκρηπίδα, στη μέση προς το Πέρκος, και εκεί να προσαρμοστεί και το FIR και να πάει στα βούλια FIR και να φύγει από το άθλημα στο FIR. Και επίσης και νοτίως το ίδιο, αυτό το καλό σενάριο, λέω, μήπως η Ελλάδα είχε και έκανε μια συνεργασία όπως κάναμε εμείς για το Ισραήλ. Επαντέ δεχτήκαμε να γίνει αναπροσάρμοση, διότι θα γίνονταν αναταράξεις. Ωραία. Εγώ παίρνω το καλό σενάριο για να κλείνουμε, κύριε Ζήνωνος, για να κλείνουμε. Παίρνω το καλό σενάριο. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Και με το καλό σενάριο που υπάρχει ανοιχτό, αν εδώ στο τριεθνές το FIR ακουμπάει της Λευκωσίας. Δεν μας το έχουν πει αυτό. Όμως, σας ρωτώ ευθέως, το είπε ο κύριος πρέσβης. Έχετε πει ότι το μόνο πραγματικό στο πεδίο ακύρωσης, αρκεί να μπορεί να το υποστηρίξεις, του τουρκολιβικού, έτσι πως είναι τα πράγματα, είναι η πλήρης οριοθέτηση με την Αίγυπτο και ανατολικός του 28ου, για να μην μείνει η αναμονή μόνη της κενή, να έρθει να κουμπώσει και η Κύπρος. Είναι έτσι? Ναι. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τα εφαλιά και τις συμφωνίες που έκανε, στο καλό σενάριο, τις συμφωνίες που έκανε η Αίγυπτος με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την κοινή συνεργασία ή στην αναζήτηση τέλος πάντων ασκήσεων και οργάνωση έρευνας και διάσωσης, είναι τελείως διαφορετική αυτή η συμφωνία, χωρίς να έχει καμία σχέση με την ΑΟΣ. Μάλιστα. Εάν η Ελλάδα θέλει πραγματικά να προχωρήσει και σε σχέση με την ΑΟΣ, πρέπει ναι, οπωσδήποτε να συνεχίσει αυτή την οριοθέτηση σε όλο το μήκος, να φτάσει μέχρι και το τριεθνές της Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου, και εγώ λέω η Κύπρος με την Ελλάδα να προχωρήσει σε μια οριοθέτηση του κοινού συνόρου και η Κύπρος ακόμη να στείλει στην Δυτική Επιτροπή των ΗΠΑ και την υπόλοιπο σε σχέση με την Τουρκία και να καλέσει τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουν. Μάλιστα. Εάν έρθει κάποιοι τρίτοι, δίδυν Άμος, Χοκστέι, να παρέμβουν, θα παρέμβουν σε συγκεκριμένα τις κλίτες, σε συγκεκριμένες διαφιλονικούμενες θέσεις. Μάλιστα. Δεν αφήσουμε γενικότητες για να μας πει ο κάθε τρίτος εάν το τάδε μισή του κυρίου πλήρη ή φαλοκρηπήρια, αν είναι καν εθνική κυριαρχία η Λέσβος, η Μυκηλίνη, γιατί θα τιμωρηθεί, γιατί εξοπλίζεται και θα πάει σε κυδαιμονία. Σαφές. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν άλλων στον αέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει βάσεις, προϊόντες χώρες, γραμμές βάσεις, να κηρυχθεί πρώτα-πρώτα, δεν ξέρω Ελλάδα, είναι πολιτική απόφαση, να κάνει τα ναυτικά μίλια τα 12 και 9 σε όλη την επικράτεια και θα πάει μετά να κάνει κήρυξη της ΑΟΣ της στη μεγαλύτερη δυνατή αυτή, λένε σύμφωνα με την Πανελθήμιο ότι αυτό είναι λάθος, δεν είναι μόνο εκεί το Πανελθήμιο. Όλοι ξέρουμε με ποιον τρόπο γίνονται οι ίσο αποστάσεις από τις ανεδεχτές και αυτά να τα στείλει στην Ειδική Επιτροπή και ο ενδιαφερόμενος
έχει όλη την νομική και όλη την δικαιωματική, τέλος πάντων, άνεση να προσφύγει σε μια μαρτυρία. Κύριε Ζήνων, είστε σαφείς και ποταμός, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για τα φώτα σας που δεν είναι τεχνικά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Κύριε Πρεσβή, το ίδιο πράγμα το λέει και με τεχνικούς όρους ο κύριος Ζήνωνος, ότι εκεί είναι το κλειδί τελικώς. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Ζήνωνος. Επιτρέψτε μου να πω ότι η συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο για αυτή τη μερική οριοθέτηση λέει ότι σε περίπτωση που θέλαμε να επεκτείνουμε την οριοθέτηση με τρίτο κράτος, δηλαδή εάν η Ελλάδα ξεκινούσε συνομιλίες με την Κύπρο για να οριοθετήσουν τις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες, έχουμε την υποχρέωση βάσει της συμφωνίας που υπογράψαμε με τους Αιγύπτιους να τους κοινοποιήσουμε το σχέδιο απόφασής μας για να εμπλακούν για τις παρατηρήσεις τους για οτιδήποτε πριν υπογράψουν. Την ίδια βέβαια υποχρέωση έχει και η Αίγυπτος έναντι ημών και έναντι των Κυπρίων εάν ήθελε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Συνεπώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ασφαλιστική δικλίδα αρχίζοντας ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο όταν εκλεγεί επιτέλους ο νέος πρόεδρος της Κύπρου. Και όταν και εμείς έχουμε ξεμπερδέψει με τις δικές μας εκλογές, γιατί δεν το βλέπω νωρίτερα, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αυτές τις συνομιλίες, πολύ γρήγορα θα καταλήξουμε, και να καλέσουμε τους Αιγύπτιους να τοποθετηθούν. Εάν οι Αιγύπτιοι έχουν τις οποιασδήποτε ενστάσεις, θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε ένα φιλικό συνυποσχετικό, που να εξουσιοδοτεί το Διεθνές Δικαστήριο να κρίνει το θέμα. Θα μπορούσαμε ακόμη και αυτό, διότι θα ενέπλεκε τους Αιγυπτίους σε μια διαδικασία όπου πολιτικά εμείς θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε να το δεχθούν και να αφήσουν κατά μέρος τα μπόνους τα οποία τους υπόσχεται άνευ ανταλλάγματος και όχι από τα δικά της πάντως δικαιώματα η Τουρκία. Συνεπώς, αν κάποιος θέλει να κάνει ενεργητική πολιτική και αν κάποιος είναι υπουργός εξωτερικών για να λύσει προβλήματα και όχι για να περιμένει, χρησιμοποιεί το αξίωμά του ως εφαλτήριο για το πότε θα εκενωθεί η θέση του Πρωθυπουργού για να τη δείξει ως πρώτος στην επιτηρίδα. Αν πραγματικά έχουμε ανθρώπους στα κρίσιμα πόστα οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τα προβλήματα αλλά επιχειρούν να τα λύσουν, θα είχαμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Τα μεγαλύτερες ζημιές στα συμφέροντα της χώρας γίνονται δια παραλήψεων, την αδράνεια. Και αυτά τα λάθη είναι, όπως λέει ο Ταϊλεράνδος, και χειρότερα τα εγκλήματα, γιατί ακριβώς είναι λάθη, θα τα πληρώσουμε. Η Αίγυπτος σιγά σιγά μεταστρέφεται, διότι είδε ότι η Ελλάδα ούτε σε 12 μίλια γύρω από την Κρήτη κάνει, ούτε έδωσε άδειες για γεωτρείς, για σεισμικές έρευνες στην Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης και στα ανατολικά. Δηλαδή υπογράψαμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο και δεν την τιμούμε, δεν την εφαρμόζουμε. Οι Αιγύπτιοι κάνουν ήδη, έχουν βγάλει οικόπεδα. Οι Αιγύπτιοι φυσικά έχουν βγάλει οικόπεδα. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν τα βγάζουμε και εμείς. Κύριε Αϊφαντή, εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η Αίγυπτος για τους δικούς της λόγους, το έχετε ξαναπεί, ότι κάθε χώρα εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Σου λέει, εγώ δεν θα πάω μετά τον 28, δεν θέλω να τσακωθώ ευθέως. Μπορεί να πιστεί. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι. Ότι κάτω από μια συνεκτική εξωτερική πολιτική. Μπορεί να πιστεί. Ερώτημα. Ο εξωτερικός και ο πρωθυπουργός δεν θα αλληλοϋποβλέπονται. Μπορεί η Αίγυπτος και οι χώρες πολύ πιο δυνατές από την Αίγυπτο να μεταβάλουν στάση ευνοϊκότερα. Ως προς τα συμφέροντά μας. Ερώτημα όμως. Κρίσιμο. Μισό λεπτό. Χρειάζεται ρίσκα. Ρίσκα και πρώτα απ' όλα λέω εγώ, κύριε Αϊφαντή, και αυτό είναι το κρίσιμο. Είπαμε, οι Αιγύπτιοι μπορεί να πιστούν, μπορεί να μην πιστούν, αλλά είναι οι Αιγύπτιοι. Εμείς έχουμε βούληση. Και ενώ ενιαία το πολιτικό σύστημα ή το ότι αφήνουμε τον 28ο και το φορτώνουμε ότι θα το δούμε μελλοντικά με την Αίγυπτο είναι ένα καλό άλοθη για την αδράνειά μας. Προφανώς το πολιτικό σύστημα βολεύεται με κάθε λογής προφάσεις για αναβολές. Θα τα ασκήσουμε όποτε το κρίνουμε σκόπιμο. Εδώ γελάνε και οι πέτρες. Δηλαδή πραγματικά είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που ενώ θα μπορούσε να έχει πάνω από 6 ναυτικά μίλια, έχουμε μείνει στα 6 ναυτικά μίλια.
Και ισχυριζόμεθα και προκαλούμε το γέλοτα. Εγώ όταν το έλεγα αυτό στους συναδέλφους μου, μιλούσαν ευγενικά ότι οποιαδήποτε στιγμή το κρίνουμε σκόπιμο. Αν δεν το κρίνουμε τώρα, πότε θα έρθει η σκόπιμότητα? Το 3000 μετά Χριστόν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν μία δικαιολογία, ότι εξασφάλιζαν τάχα την ησυχία μας. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ούτε αυτή την ησυχία εξασφαλίζουν. Δηλαδή, το μέγιστο υποσχόμενο δεν εξασφαλίζεται. Ίσα-ίσα αυτός ο κατευνασμός ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας, η οποία παρακολουθεί την χλιαρή μας αντίδραση για αυτά που κάνει στη Συρία και η οποία καταλαβαίνει, και δεν είναι μόνο δική μας χλιαρή αντίδραση, είναι και των ΗΠΑ. Ή μάλλον για να το πω αλλιώς, επειδή είναι χλιαρή των ΗΠΑ, γι' αυτό είναι ακόμη πιο χλιαρή η δική μας. Και καταλαβαίνει ότι εάν εξασφαλίσει κάποια στιγμή την συνένεση των ΗΠΑ, η υπόθεση των νησιών είναι τελειωμένη. Διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν προτίθεται να πολεμήσει υπέρ βομών και αιστείων. Κάποιες τουφεκές θα ρίξει για πρόσχημα και θα μας πάει σε μια επώδυνη διαπραγμάτευση εθνικού εδάφους. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Αρκεί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για το ποιος θα είναι μέσα στο Μαξίμου και ποιος θα είναι έξω. Κύριε Πρέσβη, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ελέγχου και τα λοιπά στην Τουρκία η ετήσια αποτίμηση και οι προτεραιότητες των ζητημάτων εθνικής ασφαλείας της γειτονικής χώρας. Η Ελλάδα φιγουράρει εδώ και όλο... Είμαστε το κύριο πρόβλημα. Μάλιστα. Τι καταλαβαίνετε από αυτά? Διάβασα το ενδιαφέρον ρεπορτάζ Καθημερινής του κυρίου Κωστίδη, όπου στέκομαι σε δύο σημεία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι τα σύνορα της φαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο κοινοποιήθηκαν στον ΟΗΕ το 2020, λέει η ανακοίνωση. Συνεπώς έχουν καταθέσει επίσημα στο πιο κατάλληλο φόρουμ τι θεωρούν η φαλοκρηπίδα. Σε αυτή την φαλοκρηπίδα, όπου έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, οι δραστηριότητες υδρογόνων ανθράκων συνεχίζονται με σκάφη σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων υπό τουρκική σημαία, λέει η έκθεση. Στο Αιγαίο, λέει, στοχεύουμε σε μια δίκαιη λύση όλων των αλληλένδετων προβλημάτων. Χρησιμοποιούν τον όρο αλληλένδετα προβλήματα. Και αυτό είναι μια υπόμνηση για τους φανατικούς και λάτρεις της Χάγης, ότι δεν μπορείς να πας στη Χάγη μόνο για αυτά που εσύ θέλεις. Οι Τούρκοι λένε τα προβλήματα είναι αλληλένδετα. Αν πρόκειται να προσδιορίσουμε την έκταση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πρέπει να προσδιορίσουμε το εύρος των χωρικών υδάτων, για το οποίο απαιτούν να έχουν δικαίωμα λόγου, και επίσης την κυριαρχία των νησιών και νησίδων, για τα οποία επίσης ισχυρίζονται ότι πάρα πολλά δεν είναι δικά μας. Και τέλος καταλήγει η έκθεση με την αιχμή του βέλους αυτής, της εξωτερικής πολιτικής αυτήν την εποχή, που είναι η επιβολή καθεστώτος βαριάς αποστρατιωτικοποίησης στα νησιά. Και λένε ότι έχουν και την απαραίτητη πολιτική βούληση να το συζητήσουν το θέμα. Άρα λένε προς όλους τους τρίτους ότι φέρτε τους Έλληνες εδώ να συζητήσουν επί των απαιτήσεών μας. Και πραγματικά πιστεύω ότι τώρα, επειδή είμαστε προεκλογική περίοδο, δεν θα πάμε πουθενά, αλλά μετά με μια συμμαχική κυβέρνηση που έχει το μεγάλο προσόν να επιμερίζονται οι ευθύνες σε πολύ κόσμο, θα πάμε. Και αν προσέξει κανείς τον λόγο όλων των κομμάτων εξουσίας και του υπάρχοντος και του φιλοδοξούντος να το αντικαταστήσει, πάρα πολύ προσεκτικά έχουν πει ότι βεβαίως τα πάντα στη Χάγη. Τα πάντα στη Χάγη. Είπε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να επεκτείνουμε νότια της Κρήτης 12 μίλια με προοπτική τη Χάγη. Τελικά, ας πούμε, η Χάγη είναι όπως το κυριελέσιον στα μοναστήρια. Κάθε τι που κάνεις λες ένα κυριελέσιον. Δεν είναι λύση. Καλά, πέρα από αυτό. Η Χάγη δεν δίνει λύση. Δεν είναι η Χάγη το 1974 που λέγαμε, που πραγματικά ήταν άλλες συνθήκες και θα μπορούσε μια απόφαση να εφαρμοστεί. Και ορθώς τότε προσέφυγε η Ελλάδα. Αλλά κύριε Πρέσβη, να μου επιτρέψετε μια τεχνικού χαρακτήρα παρέμβαση. Το νότιο κρητικό δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και η Γάβδος που έχει δικαιώματα. Είδατε να δίνουμε οικόπεδα τα οποία θα επηρεαζόντουσαν από τη Γάβδο.
πολύ προσεκτικά διαλέξαμε οικόπεδα, υποσχόμενα αποδόσεις από άποψη γεωλογική και υδρογονάνθρακες, αλλά πολιτικά κάναμε μία λοβοτομία. Τίποτα που να ενοχλεί τις τουρκικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη Γάβρο. Θεωρούν ότι είναι δικό τους το νησί. Δεν τον βλέπουν σε καμία συνθήκη να αναφέρεται ονομαστικά και θυμούνται ότι ο Μπαρμπαρόσα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκεί πέρα ελιμενιζόταν. Λοιπόν, τίποτα από ό,τι θα τους ενοχλούσε δεν το έχουμε κάνει. Αυτό είναι για τους τρίτους ένα σαφές σημείο της βούλησής μας. Και επίσης ένα σαφές σημείο της βούλησης των τρίτων είναι ότι οι περίφημες ασκήσεις, τις οποίες όλες διαφημίζουμε και έχω βαρεθεί να βλέπω στα κανάλια διάφορους εκεί φουσκωμένους Γάλλους να βγαίνουν για να λένε, εννοώ τα πουλιά ως τους, να λένε ότι με το έτσι, με την τάδε πλατφόρμα, με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο. Ωραία είναι αυτά. Είδαμε κανέναν έστω βοηθητικό Γάλλο, Αμερικάνο, οτιδήποτε άλλο νατοϊκό να πηγαίνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όλοι σέβονται την απέτηση της Τουρκίας για αποστασιοτικοποίηση. Και γι' αυτό δεν στέλνουν εκεί πέρα, δεν ελιμενίζουν καν τα σκάφη τους. Αυτό η υπερήφανη εξωτερική πολιτική και το υπερήφανο γεθά μας το κρύβει. Αν δεν είναι σε θέση να οργανώσουν μια άσκηση με απτό γεωπολιτικό κέρδος, τότε γιατί να καίμε τις κυροζίνες και να κάνουμε ασκήσεις μαζί με τους Αμερικανούς και τους δεν ξέρω και εγώ ποιους άλλους. Δεν τις κάνουμε και μόνες μας. Μόνοι μας τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις είναι για να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και δεν θα πολεμήσουμε ούτε με τους συμπαθείς Σαουδάραβες, ούτε με τους συμπαθείς Εμιρατινούς. Θα πολεμήσουμε μόνοι μας. Άρα, αν θέλουμε να ασκούμεθα για πόλεμο, θα πρέπει να ασκούμεθα μόνοι μας. Εάν οργανώνουμε ασκήσεις με τρίτους, αυτές θα πρέπει να μας φέρουν ένα γεωπολιτικό κέρδος. Και μας φέρουν γεωπολιτική ζημία. Κάνουμε ασκήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την ανατολική μεριά του Αιγαίου. Κάποια σαΐνια στα κάποια καθεστωτικά κανάλια βγαίνουν και λέει ότι πέρασε πάνω από το νησί ένα πολεμικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. Σοβαρά. Γιατί δεν πηγαίνει μια βάρκα αμερικάνικη να αράξει την ΚΟ? Γιατί δεν πηγαίνει μια μονάδα Γάλλων κομάντος να διανυκτερεύσει σε ένα τέτοιο νησί στο πλαίσιο του σεναρίου της ασκήσεως? Διότι το αρνούνται. Δεν ξέρω πλέον καν αν τα θέτουμε αυτά τα θέματα ή έχουμε φτάσει στο σημείο της αυτολογοκρισίας να μην τα θέτουμε επειδή ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτά. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Άρα αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όσο δεν γίνονται, θα είμαστε έρμεα των λεγκαλιστικών μας αυταπατών. Επειδή έχουμε δίκιο, το δίκιο με το μέρος μας, ή έτσι νομίζουμε, ή έτσι είναι, νομίζουμε ότι θα το παραδεχθούν οι πάντες. Καθόλου. Οι πάντες θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και τα συμφέροντα, ακόμη και το δίκαιο του εφαρμοστέω, καθορίζονται από το συσχετισμό ισχύως. Αν δεν βελτιώσουμε το ισοζύγιο ισχύως μας στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Τελειώνοντας να θυμίσω ότι η Λιβύη ήταν μέχρι πρόσφατα, δεν το λέω τώρα για τους συναδέλφους, και ο κύριος Κοτροκόης και ο κύριος Βενιζέλος που είναι στη Βεγγάζη, είναι ικανοί συνάδελφοι και έντιμοι και τους σέβομαι περιόριστα. Αλλά μέχρι να πάνε αυτοί, πιο πριν η Λιβύη ήταν αυτό που λέγανε οι Γάλλοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη Λιμόζη. Στέλνανε εκεί ανθρώπους στρατιωτικούς στη Λιμόζη, στα μετόπισθεν δηλαδή, εξού και ο γαλλικός όρος Λιμόζε, το ρήμα, που είχαν προβλήματα. Ήταν ανίκανοι, είχαν άλλα σοβαρά προβλήματα κτλ. Μια χώρα που ανακαλύπτουμε ότι έχει ζωτικό συμφέρον για μας, δεν είχαμε ούτε άξια διπλωματική εκπροσώπηση. Και δεν ήταν μόνο θέμα προσώπων και θέμα μέσων. Έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο γενικό προξενείο της Ελλάδας στην Αφρική να είναι στη Βεγγάζη και όχι στην Αλεξάνδρεια. Να έχει χώρους, να έχει μέσα, να εκπαιδεύουμε το στρατό και το ναυτικό του Χαφτάρ, να είμαστε παρόντες. Γιατί η απουσία μας θα τη γεμίσουν, θα την εκμεταλλευτούν, θα γεμίσουν την περιοχή για άλλη. Γι' αυτό και μόνο το χώρο θα έπρεπε. Δεν νομίζω ότι λέω καμία σοφία. Απλώς ο κύριος δεν θέλει. Κύριε Πρέσβη, όχι, σοφία δεν λέτε. Ακούστε, λέτε αυτονόητα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Πρέσβη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των κεντρικών mainstream στην Ελλάδα μέσων,
δεν έχει αξιόμαχη αεροπορία και η οικονομία της καταραίει. Αλλά η Τουρκία αυτή, που είναι έτσι όπως μας τη λένε, κάνει ταυτόχρονα αεροπορικές επιχειρήσεις σε Ιράκ, Συρία, έχει και σε ετοιμότητα στα δυτικά αεροδρόμια μαχητικά, έχει τις ευλογίες φίλων και συμμάχων, ακόμη και οι Αμερικανοί, σωστά το είπε, στο μισό στρατόπεδο δεν χτυπήθηκαν, άρα είχαν δώσει στίγμα, λέει, και την ίδια χρονική περίοδο πριν και 5 δις δολάρια από τη Σαουδική Αραβία, που εμείς έχουμε στείλει τους Patriot. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι μπορεί να μην είναι εφάμιλη της ειδικής μας η τουρκική αεροπορία από άποψη και υλικών και ιδίως πιλότων, εγώ το δέχομαι πρώτος από όλους. Ότι η δική μας είναι πολύ καλύτερη. Απλούστατα, οι Τούρκοι έχουν την πολιτική βούληση να τα χρησιμοποιούν. Και θέλω να παραπέμψω στον ακροατή σας σε ένα στιγμιότυπο που το είδα και σε ελληνικά και σε διεθνή ΜΜΕ, από τη συνδιάσκεψη των G20 στον Μπαλί. Εκεί βγήκε ο πρόεδρος Ερντογάν και έκανε κάποιες δηλώσεις για τους εξοπλισμούς της Ελλάδας. Και είπε μια μεγάλη αλήθεια. Και επειδή την είπε αντίπαλός μας, θα πρέπει να τη σκεφτούμε 2 και 3 φορές. Είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, να μην ξοδεύονται και παίρνουν αεροπλάνα και το ένα και το άλλο. Γιατί αυτά, για να τα χρησιμοποιήσεις, χρειάζεσαι καρδιά. Λοιπόν, ο άνθρωπος μας έχει καταλάβει πλήρως. Και δεν εννοείται, μισό λεπτό, κύριε πρέσβη, μισό λεπτό. Δεν εννοείται τους πιλότους. Δεν εννοώ τους πιλότους. Μάλιστα. Προφανώς, να πούμε το εξής. Δεν θα αρχίσουν έναν πόλεμο ούτε οι πιλότοι, ούτε οι στρατηγοί, ούτε τίποτε. Ή δεν θα αρχίσουν μια άμυνα οι πιλότοι. Εντολές υπακούν. Είναι καλή. Όλοι οι νατοικοί λένε ότι η ελληνική αεροπορία είναι και θα γίνει με βάση αυτά που έχει παραγγείλει, ελπίζουμε να τα πάρει σε χρήσιμο χρόνο, θα γίνει ακόμη καλύτερη. Το ζήτημα είναι αν το πολιτικό σύστημα που είναι από πίσω θα δώσει την εντολή να χρησιμοποιηθούν. Να σας θυμίσω ότι ο επιχούντας, τα Phantoms που δεν είχε η Τουρκία, τους λέγανε να απογειωθούν, μετά από 2 λεπτά τους λέγανε να σταματήσουν. Έγινε 3 φορές αυτό το πράγμα. Την τρίτη κάθισαν στο Ηράκλειο, έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τους βάζανε διορία και σε 2 λεπτά να απογειωθούν, σε 2 λεπτά τους λέγανε να σταματήσετε. Γιατί δεν υπήρχε βούληση. Το ίδιο ισχυρίζομαι ότι υπάρχει, ότι συμβαίνει και τώρα. Είναι λαμπροί οι πιλότοι μας, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ πέρα, όταν σκοτώθηκε, φωνεύτηκε ο Ηλιάκης από τον Τούρκο πιλότο, εμείς παραδώσαμε τον πιλότο. Είχαμε πιάσει τον άνθρωπο απάνω στο Ιαπωνέζικο πετρελοφόρο και τον παραδώσαμε με εντολή. Δεν τον παρέδωσαν από μόνοι τους οι διασώστες. Του είχαν πάρει και το όπλο του κτλ. Τον παραδώσαμε. Γιατί όλοι τώρα ξέρουμε ότι τον σκότωσε κάνοντας, ρίχνοντας απάνω του το πίσω μέρος του αεροσκάφους πάνω στην καλύτερα του Ηλιάκη. Λοιπόν, αυτή είναι η τύχη που περιμένει τους πιλότους. Δηλαδή, ο αντίπαλος κάνει τη δουλειά του και το πολιτικό σύστημα τη δική του, που είναι ότι οι πιλότοι και οι άλλοι είναι αναλώσιμοι. Όχι για την πατρίδα, για την επιβίωση του πολιτικού συστήματος. Έκανε ο Σαλιάρης την πρόσκρουση όταν πήγε να τον εμβολήσει ο Τούρκος. Του έδωσε το μάθημα που ακριβώς έπρεπε να του δώσει και σε μισή ώρα, χωρίς καμία συνεννόηση με ηγεθά κτλ., σε 45 λεπτά ήταν στις οθόνες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και έλεγε, διαβεβαίωνε τους πάντες, τους απέναντι και τους υπερατλαντικούς, ότι επρόκειτο περί ατυχήματος. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν έχει καμία έννοια. Εγώ θέλω να τα παίρνουμε, θέλω να είμαστε καλά εκπαιδευμένοι, αλλά να μην έχουμε και αυταπάτες, και αυτοί που τα χειρίζονται και αυτοί που τα πληρώνουν, ότι αυτά τα πράγματα θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για την εθνική μας, η παράσταση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Δεν πρόκειται. Γιατί δεν θέλει τέτοιες ιστορίες το πολιτικό σύστημα. Ας αλλάξουμε, είναι η άποψη, το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι η μοιραία, αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό να το κάνω. Κύριε πρέσβη, ούτε δουλειά των πιλότων, ούτε δουλειά κανενός. Σαφές. Είναι δουλειά συλλογική. Κύριε πρέσβη, επειδή ο χρόνος πιέζει αφόρητα και είναι εξαιρετική συνομιλία πάντα μαζί σας, προφανώς και δεν είναι δική σας δουλειά, ο καθένας πρέπει να σκέφτεται. Όμως θέλω να εκμεταλλευτώ αυτά τα λίγα λεπτά. Μου λένε εδώ, έχει δίκιο ο πρέσβης και για τα Phantom, η Χούντα έστελε τα τάγκ στο Πολυτεχνείο ή στην Κύπρο. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, δράτω με τις ευκαιρίες. Διότι δεν μπορεί να φαίνεται παρονιχίδα, αλλά επειδή λέμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το Κωσυφοπέδιο αλλάζει πινακίδες και λέει και στους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Αχ, τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Λέει στους Σέρβους, θα αλλάξετε κι εσείς τις πινακίδες. Η Σερβία λέει ότι αυτό θα γίνει. Το έλα να δεις εδώ.
φοβάστε, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει θριαλίδα νέα στα Βαλκάνια ή θα πέσουν λυτοί και δεμένοι σε αυτή τη φάση? Υπάρχει ένα κενό εξουσίας αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια που επιχειρούν να το εκμεταλλευτούν, ίσως με παρότρινση υπόγεια διαφόρων κύκλων. Να μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μία Αμερική, υπάρχουν πολλές Αμερικές. Δεν εκφράζονται πάντοτε ομοιογενώς και ενιαία Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κοσοβάρη. Τι λένε στους Σέρβους? Ότι τις άδειες οδηγήσεως και τις πινακίδες θα τους δίνει το Κόσοβο. Θα τους δίνει αυτή και όχι η Σερβία. Όμως το Κόσοβο ήταν επαρχία της Σερβίας. Και αυτοί οι Σέρβοι ελάχιστοι που έχουν απομείνει εκεί στο βορρά δεν έχουν αποδεχθεί το καθεστώς του νέου κράτους, ούτε η Σερβία ούτε ο κόσμος της. Συνεπώς προσπαθούν να βάλουν τη σερβική κυβέρνηση ενώπιον ενός τελεσμένου. Και επειδή ακριβώς το ΝΑΤΟ είναι αλωνίζει σε άλλα αλώνια τώρα, είναι απασχολημένο αλλού, οι Σέρβοι πιστεύουν βάσιμα ότι τους Κωσοβάρους τους έχουν. Έτσι, αν θέλει να γίνει μια στρατιωτική εμπλοκή, φτάνουν στην Πρίστινα σε χρόνο μηδέν. Συνεπώς δεν υποχωρούν από κάτι το οποίο θεωρούν ότι υπονομεύει την εξελίξη, αργή εξέλιξη, αλλά υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Και είχαν εμφανιστεί διάφορα σχέδια που λέγανε να ενοποιηθούν η υποσερβική πλειονότητα περιοχές με τη Σερβία και τα λοιπά. Υπήρχαν ανταλλαγή εδαφών και τα λοιπά. Σωστά, σωστά. Και αμερικανικό σχέδιο. Εμείς όμως έχουμε στείλει, στέλναμε στο Κόσοβο τον κύριο Πάτσι για να κλείσει δουλειές και να βάλει το υπόβαθρο της διπλωματικής δουλειάς, δηλαδή την οικονομική συνεργασία. Γιατί άμα δεν έχεις οικονομική συνεργασία με οποιονδήποτε, η διπλωματία σου είναι διπλωματία, πώς το λένε, στον αέρα. Εμείς λοιπόν είχαμε αυτού του τύπου τους ανθρώπους σε μια περιοχή όπου το εθνικό μας συμφέρον απαιτεί να είμαστε οικονομικά ισχυροί, αν όχι κυρίαρχοι, να είμαστε ισχυροί παράγοντες. Στέλναμε αυτόν τον άνθρωπο και καταλαβαίνει κανείς από τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε τι προθέσεις έχουν. Ναι. Και είχαμε. Και για να μην μιλήσουμε εδώ για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με ανοιχτό όλοι το Κυπριακό. Όλοι οι Σέρβοι για ποιο λόγο θα πρέπει να το αποδεχθούν? Δεν είναι με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Δεν ήσαν ποτέ τους με τη σωστή μεριά της ιστορίας, άμα δείτε τους Σέρβους. Και γι' αυτό έχουν υποστεί σφαγές, έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες στην ιστορία τους, έχουν δώσει πολύ αίμα. Όμως έχουν κάποια αξιοπρέπεια ακόμη και δεν αποδέχονται να δώσουν αμαχητή αυτά τα οποία τους λένε οι Κωσοβάροι. Και επειδή θεωρούν ότι έχουν τα μέσα να υπερασπίσουν αυτούς και ότι ο αντίπαλός τους δεν έχει από πίσω του έτοιμο το ΝΑΤΟ να επιπέσει και να παρέμβει ενόπλος, υπερασπίζουν αυτό που θεωρούν εθνικό του συμφέρον. Ότου θαύματος. Βέβαια τώρα τι περιμένετε από ανθρώπους που είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας? Έχουν τα μικρά τους συμφέροντα, δεν ασπάζονται το συμμαχικό συμφέρον ως πέρτατη αρχή. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, επειδή έχω βροχή μηνυμάτων, θέλω δημόσια να σας παρακαλέσω να δεσμευτείτε ότι θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Μέρος δεύτερο, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα και θέλω να μας κάνετε αυτή τη χάρη, δημόσια σας το ζητάμε, να τα πούμε και αύριο το πρωί. Θα επιχειρήσω να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.